Pues pues ανέφερε και ο πρόεδρος του κυρίου Πασχάλης στην τοποθέτησή του, αλλά επισήμανα και εγώ στη δικιά μου τοποθέτηση ότι οι δύο οργανισμοί διατηρούν την αυτονομία τους όσον αφορά βέβαια την λειτουργία τους. Ενώνουν βέβαια όμως τις δυνάμεις τους σε βασικούς τομείς που θεωρούν ότι ο ένας μπορεί να συντράξει τον άλλο και ότι από εκείνου μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη δυναμική αλλά και μια ιδιαίτερη αξία ώστε αυτή να μπορεί να προωθηθεί και εντός της χώρας αλλά και έξω από τη χώρα. Για παράδειγμα, μέσα στους όρους του συμφώνου εργασίας προβλέπεται να γίνουν να διοργανώσουμε από κοινού εκδηλώσεις. Από τη μια πλευρά, η εμπειρία του Φεστιβάλ Ολύμπου στην διοργάνωση εκδηλώσεων και από την άλλη βέβαια η υποστήριξη του Ιδρύματος προς το Φεστιβάλ αλλά και προς τη διοργάνωση των εκδηλώσεων μπορεί να συντελέσει ούτως ώστε να γίνουν σημαντικότερα πράγματα από αυτά που γίνουν μέχρι σήμερα. Μπορούν να διοργανωθούν από κοινού εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα βέβαια πάντα του πολιτισμού κυρίως. Και αυτά μπορούν πια να γίνονται και στην έδρα και των δύο φορέων. Δηλαδή, είναι η δυνατότητα σήμερα με την υπογραφή, αγαπητέ Πρόεδρε, να μπορεί το Φεστιβάλ να κάνει και να δημιουργήσει και εκδηλώσεις και πράγματα εντός του χώρου του Ιδρύματος. Δηλαδή, γινόμαστε και εμείς τώρα πια κατά κάποιο τρόπο συγκάτοικοι σε αυτόν εδώ τον χώρο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πόψε, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Έτσι. Τώρα εμείς βέβαια το κατέχουμε και με υπογραφή και είμαστε πολύ γρήγορα. Την βάλατε, δεν μπορεί να την πάρετε πίσω. Μπορούν να γίνονται βέβαια, ξέρετε ότι διοργανώνουμε και πολύ σημαντικές εκθέσεις στο φεστιβάλ με τις επόμενες χώρες. Μπορεί κάλλιστα αυτός εδώ ο χώρος να φιλοξενήσει τέτοιου είδους εκθέσεις, αλλά και μια σειρά άλλων εκδηλώσεων. Από την άλλη μεριά, βέβαια, μπορεί να γίνεται υποστήριξη του ενός οργανώματος στον άλλον στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής, όπου κατέχει ο ένας φορέας και δεν κατέχει ο άλλος ή όσα πράγματα τέλος πάντων μπορεί να προσφέρει ένας στον άλλον και δεν υπάρχουν και αυτές τις δύο πλευρές. Μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολιτιστικά φόρα διεθνή από κοινού. Και όχι μόνο εμείς οι δύο φορείς, αλλά και τους άλλους φορείς που θα υπογράψουν το σύνδεμα συνεργασία που υπέγραψε και θα υπογράψει το μέλλον. Και από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω αν μπορεί να μας ανακοινώσει ο κ. Πασχάλης αργότερα ποιοι είναι οι άλλοι φορείς που ακολουθούν, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι δικό του. Με όλους αυτούς τους φορείς δηλαδή μπορούμε να κάνουμε από κοινού πράγματα. Και επίσης προβλέπεται, επειδή ένα σύμφωνο συνεργασίας που γίνεται σήμερα δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα, μπορεί να δημιουργηθεί μια δυναμική και να δουν και άλλα πράγματα και άλλες αναγκαιότητες στο μέλλον. Υπάρχει ειδικό εδάφιο στο σύμφωνο συνεργασίας που μπορεί μετά με ειδικές συμφωνίες και με ειδικά συμφωνικά, έτσι αναφέρεται στο που βάλει δικηγόρο μας στο σύμφωνο συνεργασίας, να μπορούμε να συμφωνούμε και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να προκύψουν και στο μέλλον. Πάντα στον τομέα που ο καθένας έχει ως ρόλο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και υφίσταται. Κυρίως στον τομέα βέβαια του πολιτισμού και των πολιτιστικών δράσεων, της παιδείας, της εκπαίδευσης, ιστορίας κ.ο.κ. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα. Αν θέλετε τώρα να ακούσετε ποια είναι η πρώτη μας συνεργασία και τι θα μπορούσε να δούμε άμεσα, μπορούμε να πούμε ότι ήδη διοργανώνονται το Αλεξάνδρεια, τώρα εντός των ημερών, ξεκινάει την Παρασκευή. Ήδη εκεί συμμετέχουμε κι εμείς και υποστηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις.